Ολόκληρη η πύρη είναι στο κόκκινο. Έχουμε γεμάτα νοσοκομεία, γεμάτε εντατικές και φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά, σωτήρι, σε νέα lockdown και στη Γαλλία και στη Γερμανία, ενδεχομένω. Έχουμε και διάγγελμα μακρόν. Ναι, παρά τι προσπάθειε που γίνονται για την ανάσχεση τη διασπορά του θανατηφόρου ιού και, και τη λήψη αυστηρών μέτρων, ίσω και εθνικών lockdown, την προσπάθεια που γίνεται να αποφευθούν. Κάτι τέτοιο μοιάζει να μην είναι εφικτό. Γυρίζουμε πίσω όλο στο Μάρτιο σε ακόμη πιο δύσκολε καταστάσει από τον περασμένο Μάρτιο. Ήδη στη Γερμανία, για παράδειγμα, 13.161 νέα κρούσματα σήμερα. Είναι ένα αριθμό ρεκόρ, όπω αρνητικό ρεκόρ ήταν και το ρεκόρ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του σήμερα από τον κορονοϊό. 81 στον αριθμό στην Γερμανία. Αυτό ανάγκασε και την Άγγελα Μέρκελ να κάνει μια έκτακτη σύσκεψη με του πρωθυπουργού των 16 Ομόσπονδων Κρατηδίων και να αποφασίσουν. Μια μορφή lockdown με κλειστά τα καφέ και τα εστιατόρια σε όλη τη χώρα, ανοιχτά τα καταστήματα, αλλά με έναν πελάτη μόνο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και τέλος επαφές των ανθρώπων, το πολύ μέχρι 10 άτομα λοιπόν. ανάμεσα σε δύο οικογένειε. Αυτά είναι τα μέτρα στη Γερμανία, στη Γαλλία. Αναμένουμε ε, την, το διάγγελμα Μακρόν ε, και όπως έγραφε ο γαλλικό τύπο σήμερα όλη την ημέρα, πιθανότατα θα ανακοινώσει εθνικό lockdown για τις επόμενες 30 ημέρες. Αναμένουμε ισοτήρηση, ευχαριστούμε πολύ.